Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε φιλοξενώ εδώ στην τελευταία ζωντανή εκπομπή αυτής της χρονιάς τον Υπουργό Επικρατείας και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, και πολύ χαίρομαι που τον έχω εδώ, γιατί νομίζω θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση απόψε. Καλησπέρα, κύριε Τζανακόπουλε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και χρόνια πολλά. Επίσης, χρόνια πολλά και σε εσάς. Καλά Χριστούγεννα και καλά ξεμπερδέματα γενικά για όλους μας. Και για την κυβέρνηση, αλλά και για μας. Εντός χρόνου θα ξεμπερδέψουμε. Λέτε, θα ξεμπερδέψουμε. Τώρα θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτή την τρομοκρατική επίθεση στο εφετείο, η οποία έδωσε αφορμή για μια νέα σκληρή κόντρα, σφοδρή κόντρα της κυβέρνησης με τη δικαιοσύνη. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ουσιαστικά τι σας λέει σήμερα? Σας λέει ότι έχετε δημιουργήσει τέτοιο κλίμα με την έντονη κριτική σας στη δικαιοσύνη, που, λένε οι δικαστές, οπλίζεται το χέρι ακραίων εγκληματικών στοιχείων. Ακόμα και αν υπάρχει μια υπερβολή σε αυτή την τοποθέτηση, γιατί μπορώ να διακρίνω μια υπερβολή κι εγώ, μήπως πράγματι αυτή η σύγκρουσή σας με την ανεξάρτητη δικαιοσύνη πλήττει τελικά την ουσία της δημοκρατίας μας και την βασική αρχή της δημοκρατίας, που είναι η διάκριση των εξουσιών? Σχόλιο πρώτο. Είναι δεδομένο ότι από τη δική μας μεριά και από το πρώτο δευτερόλεπτο έχουμε καταδικάσει απερίφραστα αυτή την τρομοκρατική ενέργεια, η οποία είναι ευθεία επίθεση στο κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία. Ναι. Μέχρι εκεί όλα καλά. Εκεί που τα πράγματα αρχίζουν να εκτροχιάζονται είναι όταν δικαστικοί κύκλοι, γιατί περί κύκλων πρόκειται, επιλέγουν να επιχειρήσουν να ταυτίσουν την τρομοκρατική αυτή ενέργεια με την κυβέρνηση, αν όχι να ταυτίσουν, να θεωρήσουν ότι είναι η κυβέρνηση που ευθύνεται για το γεγονός ότι κάποιοι τρομοκράτες επέλεξαν να χτυπήσουν σήμερα το πρωί το εφετείο Αθηνών. Πρόκειται περί πραγματικά από προσανατολιστικής τοποθέτησης, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Βεβαίως η διάκριση των εξουσιών είναι μία από τις αρχές της δημοκρατίας. Ναι. Μία άλλη αρχή είναι η αρχή της ελευθερίας να διατυπώνονται απόψεις. Ξέρετε, οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται για να μπορούν να κρίνονται. Ναι, αλλά είναι δουλειά της κυβέρνησης να κρίνει δικαστικές αποφάσεις. Μισό λεπτό. Γιατί μπορεί να είναι δουλειά δική μας, των δημοσιογράφων, των πολιτών. Ακούστε, είναι δουλειά της κυβέρνησης αφενός να ασκεί τη διοίκηση με τέτοιο τρόπο ώστε να ευθυγραμμίζεται κάθε φορά με τις αποφάσεις δικαιοσύνης. Μάλιστα, ναι. Αλλά την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, είναι απολύτως εύλογο και κατά τη γνώμη μου θεμητό και επίσης επικοδομητικό να σχολιάζεται και με πολιτικούς και με κοινωνικούς αλλά και με νομικούς όρους μια συγκεκριμένη απόφαση. Διότι οι αποφάσεις, ξέρετε, της δικαιοσύνης έχουν πολιτικό αντίκτυπο, έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Προφανώς. Επομένως, στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης η οποία διεξάγεται, είναι προφανές ότι είναι απολύτως εντός ορίων η υπάρχει δημόσιος διάλογος, προσέξτε, γιατί στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχουν παρεξηγήσει μερικά πράγματα. Όμως υπάρχει ότι είναι ανάλογα ποια απόφαση σας αρέσει, τη σχολιάζετε θετικά, και την απόφαση που δεν σας αρέσει. Μισό λεπτό. Δεν είναι ζήτημα να μας αρέσει και να μην μας αρέσει. Όχι, δεν έχουμε πει ποτέ εμείς τέτοια πράγματα. Αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ότι κατά τη γνώμη μας νομικά οι σταθμοί οι οποίες έχουν γίνει από συγκεκριμένα δικαστήρια θα μπορούσαν να έχουν γίνει και διαφορετικά εντός των πλαισίων του νόμου και δεν κατανοούμε ή εν πάση περιπτώσει κρίνουμε το γεγονός μια συγκεκριμένη στάθμη. Αυτό ξέρετε. Ναι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που συμβαίνει. Ο δημόσιος διάλογος, στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, πάρα πολλές φορές περιστρέφεται γύρω από αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου και πολλές κυβερνήσεις. Καλά, είναι διαφορετικό το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι εννοείται είναι διαφορετικό? Για ποιο λόγο? Υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Και την περίπτωση της Πολωνίας, λοιπόν, που τις κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα αποκλεισμό ουσιαστικά, επειδή δεν μπορεί να κρατήσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Είναι διαφορετικό πράγμα. Ξέρετε τι έχουν. Θέλω να πω, γιατί είναι το συμβούλιο της Ευρώπης. Το συμβούλιο. Όχι, δεν είναι, μισό λεπτό. Κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως θετικό παράδειγμα η δυνατότητα η
κυβέρνηση, το πολιτικό προσωπικό, οι πολιτικοί παράγοντες να συζητούν επί δικαστικών αποφάσεων. Είναι κατά τη γνώμη μου στον πυρήνα της δημοκρατίας κάτι τέτοιο. Έστω προσέξτε, είναι άλλο η συζήτηση, άλλο η κριτική και άλλο η παρέμβαση. Το ότι παρεμβαίνω στο έργο της δικαιοσύνης σημαίνει ότι με ρητό ή άρρητο τρόπο προσπαθώ να επηρεάσω αθέμητα συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις. Εφόσον έχει βγει μια δικαστική όταν απόφαση. Όταν προβλέπει ο Πρωθυπουργός δικαστική απόφαση πέρσι με τα κανάλια δηλαδή και λέει δεν μπορεί παρά να είναι έτσι η δικαστική απόφαση. Θα σας πω. Δεν είναι αυτό έμεση παρέμβαση σε απόφαση που δεν έχει βγει κανένα. Δεν είναι έμεση παρέμβαση διότι δεν έχει τη δυνατότητα καταρχήν ο Πρωθυπουργός να επηρεάσει τη δικανική κρίση. Αυτό το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός, όπως πάρα πολλές φορές έχει γίνει. Βέβαια που λέτε, η αλήθεια είναι. Όπως έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, έκανε μία πολιτικονομική εκτίμηση, αν θέλετε, ότι έτσι όπως κατά τη γνώμη του έχουν τα πράγματα, δεν υπάρχει καμία, κανένα πρόβλημα συνταγματικότητας. Δηλαδή το να βγει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός ή εγώ ή οποιοδήποτε και να πει ότι ο συγκεκριμένος νόμος δεν είναι αντισυνταγματικός. Όταν αυτός ο νόμος ελέγχεται για τη συνταγματικότητά του σε ένα δικαστήριο, θεωρείται ότι αποτελεί παρέμβαση ή μη παρέμβαση. Προφανώς με την έννοια. Ούτως ή άλλως για να φέρνετε ένα νόμο, θεωρείται ότι δεν είναι αντισυνταγματικός. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το αυτονόητο που μου λέτε. Δεν θα υπερασπιστούμε τη συνταγματικότητα ενός νόμου προβάλλοντας νομικά επιχειρήματα, προβάλλοντας πολιτικά επιχειρήματα, προβάλλοντας. Είναι για σας αποδεκτό να λέει, ας πούμε, ο κύριος Πολάκης να αποκαλεί το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, Συμβούλιο των Ελίτ? Τι μήνυμα περνάει αυτό στην κοινωνία? Αυτό που δεν είναι αποδεκτό, δηλαδή, αυτό που δεν είναι αποδεκτό καταρχάς, είναι οι δικαστικοί κύκλοι να προσπαθούν να ταυτίσουν την κυβέρνηση με τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτό είναι το πρώτο μη αποδεκτό. Το ότι από την κριτική περνάμε στην πέτρα και από την πέτρα περνάμε στην τρομοκρατία, νομίζω ότι είναι μια, εκεί είναι η επικίνδυνη αντίληψη. Το ότι δηλαδή ουδής έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική, διότι αυτή η κριτική θα μπορούσε να οδηγήσει σε βίαιη ενέργεια και αυτή η βίαιη ενέργεια να οδηγήσει στην τρομοκρατία. Αυτό είναι το επικίνδυνο στην παρούσα. Τώρα από και εκεί και πέρα, μου το περνάτε βέβαια. Όχι, δεν το περνάω, θα σας πω. Ότι η γνώμη μου είναι ότι με τον τρόπο του ο κύριος Πολάκης εκφράζει μία πολιτική τοποθέτηση, ότι δηλαδή αρκετές φορές η δικαιοσύνη φαίνεται να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή να μην αντιμετωπίζει όπως οφείλει, δηλαδή με όρους ισότητας και ισονομίας, το σύνολο των πολιτών. Πάντως αυτό η δικαιοσύνη είναι, το καταφύγιο του λαού και του απλού ανθρώπου. Όταν λέμε το Συμβούλιο Επικρατείας, Συμβούλιο των Ελίτ, οφείλει να είναι. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά αυτό είναι, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα νοσηρή για τη δημοκρατία. Αν το πιστεύετε ότι είναι όντως. Λέω ότι η δικαιοσύνη οφείλει να είναι και να λειτουργεί ως καταφύγιο και ως ο τελικός κριτής ο οποίος θα αποτρέπει την γενικευμένη κρατική αυθαιρεσία. Οφείλει, αλλά λέτε, αυτό δεν όμως λειτουργεί πάντα. Λέω, αυτό κάθε φορά πρέπει και να αποδεικνύεται στην πράξη. Δεν είναι μια ευχή, είναι μια πραγματική κατάσταση αυτό. Μάλιστα. Πρέπει να κρίνεται κάθε φορά, όπως και οι πολιτικοί κάθε φορά κρίνονται για το αν αυτά τα οποία λένε και αυτά για τα οποία δεσμεύονται τα τηρούν ή δεν τα τηρούν. Τώρα, η λογική με την οποία η αντιπολίτευση σας αποδίδει ευθύνες για την τρομοκρατία κατά καιρούς σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ανοχή σας σε φαινόμενα βίας. Και σε φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς. Ας πούμε, από τη δράση του Ρουβίκονα, να πω ένα παράδειγμα, μέχρι τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το άβατο των εξαρχείων ή τη συνεχής επιθέσεις στα γραφεία του Πασόκ. Θυμάμαι την κυρία Γεννηματά να λέει από κάτω στους αστυνομικούς ότι δεν παρεμβαίνεται και να εξηγεί μετά ότι τις λένε ότι δεν έχουν πολιτική εντολή. Έχει ζητηθεί κατά επανάληψη και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και από το ποτάμι η παρέτηση του κυρίου Τόσκα, η απομάκρυνση του κυρίου Τόσκα. Γιατί εμφανίζεστε, ας πούμε, τόσο σκληροί με αυτούς που πάνε τώρα να εμποδίσουν πληστηριασμούς, αλλά ανεκτικοί με όλους τους υπόλοιπους? Είναι ένα ερώτημα. Μισό λεπτό. Θα σας πω. Καταρχήν, φαντάζομαι ότι δεν θεωρεί ή δεν ισχυρίζεται κανείς ότι οι επιθέσεις στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Διότι εγώ θυμάμαι ότι αυτό ήταν ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε πολλά χρόνια πριν. Άρα λοιπόν, είναι κάπως άτοπο να θεωρεί κανείς ότι εμείς έχουμε ένα είδος ανοχής, ενώ προηγουμένως τι υπήρχε? Δεν υπήρχε ανοχή. Δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα της ανοχής για το οποίο συζητάμε. Η Νέα Δημοκρατία αρκετές φορές και από πίσω του
από πίσω της ακολουθεί και το Πασόκ, είχε επιλέξει αυτού του είδους την αντιπολιτευτική ρητορική και κατά τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή προσπαθούσε να ταυτίσει το τότε Πασόκ είτε με τρομοκρατικές ενέργειες, είτε με τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε με διάφορες βίες, εξοκοινοβουλευτικές συσπυρώσεις οι οποίες υπήρχαν κτλ. Είναι γνωστές. Τώρα θα σας θυμίσω ότι ο κυβερνητικός σας εταίρος, ο κ. Καμένος, έγραφε μετά ότι είναι αρχή στις 17 Νοεμβρίου ο Ανδρέας Παπανδρέου. Θυμάμαι ότι ο ελεύθερος τύπος είχε μάλιστα χρεώσει ακόμα και την τότε, το 1989, 1990, δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, είχε χρεώσει το θάνατο του, την δολοφονία του κ. Μπακογιάννη στο Πασόκ με πρωτοσέλιδό του. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μία, κατά τη γνώμη μου, κριτική η οποία επαναλαμβάνεται και η οποία είναι αυτή που δημιουργεί διχασμούς, δημιουργεί διαιρέσεις εξαιρετικά προβληματικές και στην πραγματικότητα αυτός ο οποίος δυναμητίζει το κλίμα και δημιουργεί εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την εξέλιξη του πολιτικού διαλόγου και της δημόσιας συζήτησης πάνω στα σοβαρά θέματα είναι ακριβώς η αντιπολιτευτική ρητορική της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως τα έχουν πει και δικοί σας άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί σας κάπως παρόμοια πράγματα. Σας θυμίζω τον κύριο Τατσόπουλο πως έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω τον κύριο Πανούση μετά υπουργό ότι έχει πει. Ο κύριος Τατσόπουλος, ο κύριος Πανούση δεν έχει πει τίποτα. Ο κύριος Τατσόπουλος αυτό το οποίο έχει πει επί της ουσίας είναι ότι μάλλον αυτό το οποίο έχει κάνει είναι να αγοράσει το σύνολό της στην αντιπολιτευτική ρητορική της σημερινής Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτό έχει κάνει, θα μου πείτε γιατί εμφανίζεσαι τόσο σκληρή παρόλα αυτά με αυτούς που εμποδίζουν πληστηριασμούς, αλλά όχι ας πούμε το ίδιο σκληρή με αυτούς που καίνε πανεπιστήμια ή που τα σπάνε στα εξάρχεια. Μήπως μόνο και μόνο επειδή η Τρόικα το απαιτεί το ένα και το επιβάλλει. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει διαφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την κοινωνική διαμαρτυρία. Η βίαιη και παράνομη διαμαρτυρία με βάση τους ορισμούς του νόμου αντιμετωπίζεται κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το οποίο γίνεται στους πληστηριασμούς είναι ότι έχουμε διαμαρτυρίες οι οποίες πολλές φορές κινούνται και στα όρια, τις σεβόμαστε ως τέτοιες. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που έχει σημασία δεν είναι να συζητήσουμε για την επιχειρησιακή διαχείριση μιας διαμαρτυρίας η οποία μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να ξεφύγει, είναι να συζητήσουμε για την ουσία του ζητήματος. Δηλαδή, τον πληστηριασμό. Όταν, ναι βεβαίως, τους πληστηριασμούς. Η ουσία του ζητήματος ποια είναι. Ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει εγγυηθεί την προστασία της λαϊκής κατοικίας και υπήρξαν διαμαρτυρίες πολιτών οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με, κατά τη γνώμη μου, ίσως και πιο αυστηρό τρόπο από ό,τι θα έπρεπε, αν και αυτές ήταν εξαιρετικά επιθετικές, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για να κάνουν τι ακριβώς. Αλλά λέτε ότι και η αστυνομία τις αντιμετώπισε πιο αυστηρά. Να, έπρεπε, δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνει. Γιατί οι συμβολογράφοι από την άλλη μεριά λένε ότι μισό λεπτό, προστατεύσετε. Βεβαίως θα προστατεύσουμε τους συμβολογράφους. Άλλο προσπαθώ να πω. Λέω λοιπόν ότι τι ακριβώς προσπάθησαν να κάνουν εκεί. Να σταματήσουν έναν πληστηριασμό για μια βίλα αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Αυτό ως πολιτική πράξη από τη δική μας μεριά κριτικάρεται και κριτικάρεται αυστηρά. Μάλιστα, διότι στην πραγματικότητα ποιον ευνοεί, ποιον βοηθά, σε τι ακριβώς αποσκοπεί. Με την έννοια ότι και αυτό το οποίο απαντήθηκε από τη μεριά των διαμαρτυρόμενων, τι ήταν, ότι ναι, βεβαίως αυτή τη φορά ήταν 1,5 εκατομμύριο, αλλά αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ωστόσο υπάρχει ένα νομικό συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο προστατεύει με συγκεκριμένους όρους την πρώτη κατοικία. Άρα λοιπόν σημασία έχει να δούμε την ουσία κάθε φορά του ζητήματος και όχι την αστυνομική ή επιχειρησιακή διαχείριση. Η αστυνομική και επιχειρησιακή διαχείριση είναι αυτή που κάθε φορά οφείλει να είναι στο πλαίσιο του νόμου για να μπορούμε να προστατεύουμε την ασφάλεια των πολιτών από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά ποτέ αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ενέργειες ή να δώσει πολιτικές εντολές που θα περιορίσουν την ελευθερία του λόγου ή την ελευθερία του συναθλίου ή την ελευθερία της διαμαρτυρίας. Ότι σήμερα στα ειρηνοδικεία βρίσκονται τα κινήματα «Δεν πληρώνω», τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ στήριζε στο παρελθόν. Έτσι. Και τα ντόπαρε όσο βρισκόταν στην αντιπολίτευση, για να χρησιμοποιήσω έτσι και μια αθλητικού τύπου λέξη. Βεβαίως, να συζητήσουμε επί αυτού. Εμείς τι λέμε. Μαζί τους ήσασταν πάντα. Ξαναλέω, μισό λεπτό. Είναι εντελώς διαφορετικό να υπερασπίζεσαι την λαϊκή κατοικία,
να υπερασπίζει σε μια πολιτική η οποία προσπαθεί, επιχειρεί να προστατεύσει αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη, ναι, και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, αντικειμενικά, ανεξαρτήτως προθέσεων, ναι, να καταλήγεις να υπερασπίζεσαι την οικονομική ελίτ. Διότι περί αυτού πρόκειται αυτή τη στιγμή. Εδώ όμως υπάρχουν και δικοί σας βουλευτές. Ας πούμε, θα σας πω τον κύριο Ξηδάκη, τον κύριο Φίλη, mm-hmm, και άλλους, που επιμένουν ότι από την ώρα που θα γίνουν 40.000 πληστηριασμοί εντός του 18, δεν μπορεί παρά να εκπληστηριαστούν και λαϊκές κατοικίες και πρώτες κατοικίες ακόμα. Είναι γνωστή η άποψη του κύριου Φίλη. Ναι. Με τον κύριο Φίλη έχω ακούσει να λέει αυτό το, ναι, νούμερο. Θεμητή η αγωνία, θεμητός ο προβληματισμός, όμως καταρχήν το νούμερο των 40.000 δεν προκύπτει από πουθενά. Το δεύτερο που οφείλω να σας πω είναι ότι πρόκειται για έναν προβληματισμό ή για μια αγωνία η οποία από τα πράγματα δεν θα επιβεβαιωθεί. Πώς το λέτε με τέτοια σιγουριά? Σας ξαναλέω. Τη στιγμή που έχετε υπογράψει μια συμφωνία, οι τράπεζες πρέπει να εκπληστηριάσουν συγκεκριμένο αριθμό ακινήτων. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και επίσης γίνονται εκπληστηριασμοί και από το δημόσιο και, ναι, από τα ασφαλιστικά, όχι, ταμεία. Κάνετε λάθος. Μέχρι στιγμής από το δημόσιο αυτό το οποίο γίνεται είναι κατασχέσεις, δηλαδή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων έτσι ώστε να εξασφαλίζει το δημόσιο τα δικαιώματά του, ναι, τις οφειλές, ναι, που υπάρχουν και οι οποίες εκκρεμούν. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ειδικά σε ό,τι αφορά τους τραπεζικούς πληστηριασμούς, δηλαδή, ναι, τους πληστηριασμούς που γίνονται επί δανείων, σας ξαναλέω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας, το οποίο σε τι συνίσταται? Στο ότι οποιοδήποτε έχει υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη μέχρι τις 31 του 2018, ναι, προστατεύεται η πρώτη κατοικία του μέχρι και του ποσού των 280.000 ευρώ. Τότε, άρα, γιατί, λοιπόν, με συγχωρείτε, αν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί χτες λέγατε στους βουλευτές σας, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, ότι θα κάνουμε νέα ρύθμιση για να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία? Διότι έτσι διαβάζουμε στα ρεπορτάζ σήμερα. Δεν ελέγχει αυτό. Εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Καταλαβαίνω ότι δηλαδή ότι δεν είναι και οι δικοί σας βουλευτές ικανοποιημένοι με το πλαίσιο. Σας απαντώ σε αυτό το οποίο με ρωτάτε. Το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σαφές και έχει γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και κατά την πρώτη και κατά τη δεύτερη αξιολόγηση και με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να αλλάξουμε να αυξήσουμε μάλλον το ποσοστό προστασίας από, ναι, το 20% των κατοικιών, έτσι εκκίνησε, ναι, η διαπραγμάτευση, στο 70% της πρώτης κατοικίας, δηλαδή στη μεγάλη πλειονότητα της κατοικίας στη χώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε στενότατα την διαδικασία των πληστηριασμών και αν υπάρξει η υποψία ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, ναι, την κοινωνική απέτηση, η οποία είναι μια δίκαιη κοινωνική απέτηση, να μην εκπληστηριαστεί καμία πρώτη κατοικία, πράγμα το οποίο, αν, ναι, μου επιτρέπετε, δεν, ναι, το πιστεύω ότι θα συμβεί, ναι, και δεν πρόκειται να συμβεί, διότι το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι πάρα πολύ καμία πρώτη κατοικία, σαφές. Μέχρι τα 280.000. Μέχρι τις 280.000, ναι, και από εκεί και πέρα υπάρχει και η βούληση των τραπεζών, εκπεφρασμένη βούληση, να δουλέψουν στην κατεύθυνση ώστε ο βασικός όγκος, αν όχι το σύνολο των πληστηριασμών που θα γίνουν, να αφορούν τους μεγαλοφιλέτες και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Αυτή είναι η λογική μέσα στην οποία αυτή τη στιγμή κινείται το σύστημα. Εντάξει, καταλαβαίνετε βέβαια και εσείς ότι με το που θα βγει μία πρώτη κατοικία σε πληστηριασμό και θα έχουμε κάποιον το βράδυ στην τηλεόραση που θα λέει το σπίτι μου βγήκε σε πληστηριασμό, τότε νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Θα γίνουν πράγματι πάρα πολύ δύσκολα και γι' αυτό το λόγο υπάρχει η σαφέστατη δέσμευση της κυβέρνησης και γι' αυτό το λόγο παρακολουθούμε στενότατα όλη την διαδικασία έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε άμεση γνώση, ναι, του τι κάθε φορά διαμείβεται. Τώρα θέλω να έρθουμε λίγο στον κύριο Στουρνάρα, διότι ο κύριος Στουρνάρας αμφισβητεί ευθέως το αφήγημά σας για καθαρή έξοδο από το μνημόνιο, κάνει λόγο για προληπτική γραμμή στήριξης. Έτσι κι αλλιώς βέβαια έχετε ψηφίσει εσείς ένα είδος τετάρτου μνημονίου, διότι έχετε ψηφίσει μέτρα για το 19 και το 20, αλλά αυτό το αφήνω στην άκρη. Και αναρωτιέμαι μήπως έχει δίκιο ο κύριος Στουρνάρας και όντως δεν μπορείτε να πάτε σε καθαρή έξοδο από το μνημόνιο παρά τα όσα λέτε και πάμε τελικά σε προληπτική γραμμή στήριξη. Τώρα το γιατί το λέει τώρα, να το συζητήσουμε κι αυτό. Μια άμεση πρώτη αντίδραση, καταρχήν η
συγκεκριμένη θέση είναι θέση αποκλειστικά και μόνο του κυρίου Στουρνάρα, γιατί από όσο ξέρω δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση την οποία έχει καταθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Αντιθέτως, διατυπώνεται μόνο στην διαβιβαστική επιστολή, αλλά και, και στη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα. Αυτό είναι το πρώτο τεχνικό. Δηλαδή, ο κύριος Στουρνάρας εκφράζει μία προσωπική άποψη. Θεωρείτε ότι κάνει δηλαδή ουσιαστικά μια προσωπική πολιτική παρέμβαση? Αυτό όχι, κάνει μια προσωπική παρέμβαση. Τώρα, όχι, αν είναι πολιτική, το αν είναι πολιτική ή δεν είναι πολιτική θα κριθεί από τα πράγματα. Γιατί το κάνει? Γιατί το κάνει? Θέλει ο κύριος Στουρνάρας. Μια στιγμή, επειδή να κάνει μια εξήγηση. Θέλει ο κύριος Στουρνάρας να χτυπήσει την κυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι, κύριε Κουβαρά. Θέλει να διεκδικεί ένα πολιτικό ρόλο. Αυτό είναι κάτι, κύριε Κουβαρά, που πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Στουρνάρα. Διότι αν θέλετε να μιλήσουμε με αυστηρά τεχνικά και με αυστηρά τεχνικούς, τεχνοκρατικούς όρους, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και με βάση τα όσα έχουν δηλώσει και αρκετοί από τους Ευρωπαίους εταίρους, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει αυτοδύναμη πρόσβαση στις αγορές μετά το τέλος του προγράμματος. Από εκεί και πέρα, η προληπτική γραμμή ως εργαλείο του ESM, υπάρχουν δύο τύποι πιστοληπτικής γραμμής, είναι η προληπτική και η ενισχυμένη πιστοληπτική γραμμή, συνήθως χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για να δημιουργήσουν την... για να αποφευκθεί μια κρίση. Όχι και όχι ως μεταπρογραμματικά εργαλεία σταθεροποίησης. Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί, με δεδομένο ότι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί και θα συνεχίσουν να επιτυγχάνονται, και με δεδομένο ότι από τώρα και μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τους εταίρους μας, με τους δανειστές μας, για μία ρύθμιση του ελληνικού χρέους, η οποία θα κινείται στις γραμμές που όρισε το Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Καλά, σε αυτό θα έρθουμε μετά, γιατί αυτό το λέτε εσείς, αλλά πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε το αντίθετο. Θα τα πούμε και αυτά. Άρα λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα, αλλά και η πολιτική δυνατότητα να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για αυτοδύναμη έξοδο της χώρας αγοράς μετά τον Αύγουστο του 2018. Εμένα μου προκαλεί εντύπωση που ο κύριος Στουρνάρας το λέει αυτό, ειδικά τώρα. Δηλαδή, ενώ ξέρει ποια είναι η απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου, που προβλέπει ότι, ότι θα δημιουργηθεί χρηματοδοτικό μαξιλάρι, διότι τι είναι η πιστωτική γραμμή? Είναι ένα χρηματοδοτικό μαξιλάρι. Όχι μετά το τέλος του προγράμματος, αλλά κατά τη διαδικασία εξόδου από το πρόγραμμα. Αυτό λέει η απόφαση. Άρα γιατί το λέει? Μου λέτε, αυτό σας προκαλεί εντύπωση. Μου προκαλεί εντύπωση. Δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή. Μου υπονοείτε κάτι και δεν μου το λέτε. Δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να μπω στο μυαλό του κυρίου Στουρνάρα. Η γνώμη μου είναι ότι και τεχνικά και χρονικά, και τεχνικά ήταν λάθος η συγκεκριμένη τοποθέτηση, αλλά και χρονικά ήταν ατυχής η στιγμή, διότι αν ήθελε να πει κάτι τέτοιο έπρεπε να το πει τουλάχιστον πριν το Eurogroup του Ιουνίου, αφενός, και αφετέρου, όχι 15, 20, 30 μέρες πριν ξεκινήσει η τελική διαδικασία διαπραγμάτευσης για την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο, καθώς μια τέτοια δήλωση μπορεί τελικά να λειτουργήσει και εις βάρος της χώρας. Εδώ μου λέτε κάτι σοβαρό. Μου λέτε ότι ο κύριος Στουρνάρας υπονομεύει την Δεν λέω ότι το κάνει επίτηδες. Μπορεί να το κάνει, μπορεί να μην θεωρεί ότι κάτι τέτοιο βλάπτει. Εγώ λέω όμως ότι αν συνεχιστεί αυτού του τύπου η συζήτηση χωρίς να υπάρχει μια ευθεία συνεννόηση. Να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε ότι ο προϋπολογισμός του 2018, ο οποίος ψηφίστηκε λίγες μέρες πριν, προβλέπει ακριβώς τη δημιουργία αυτού του χρηματοδοτικού μαξιλαριού. Ναι, το ξέρω. Δηλαδή, μιας, μιας ασφάλειας την οποία προσπαθούμε να δημιουργήσουμε για τη χώρα, ώστε είναι να πολύ μεγάλο το μαξιλάρι, το έχετε κάνει τόσο μεγάλο. Που αναρωτιέμαι λίγο, το έχετε κάνει αυτοδύναμη. Επειδή δεν θα μπορούμε να βγούμε εύκολα στις αγορές, για να υπάρχει ακριβώς. Την αυτοδύναμη λοιπόν έξοδο της χώρας στις αγορές, το μαξιλάρι δεν είναι πολύ μεγάλο. Το μαξιλάρι είναι όσο πρέπει να είναι για να εγγυηθεί την δυνατότητα της χώρας στα πρώτα της ειδικά βήματα εκτός προγράμματος να αναχρηματοδοτείται. Μην φύγουμε από το θέμα ακόμα, διότι αν είναι τόσο προβληματικές οι σχέσεις της κυβέρνησης με τον κεντρικό τραπεζίτη, όσο αντιλαμβάνομαι ότι είναι, εάν είναι, λέω, δεν μιλάμε και για το καλύτερο μήνυμα για την ελληνική οικονομία, κύριε Υπουργέ.
Διότι εδώ πέρα υποτίθεται ότι πάμε να φτιάξουμε, πάτε να φτιάξετε μάλλον ένα σενάριο ότι όλα πάνε καλά. Εδώ, αν δεν μπορείτε να συνονιθείτε ούτε καν με τον κεντρικό ζήτημα, τραπεζίτη, δεν υπάρχει ζήτημα. Δεν υπάρχει ζήτημα ούτε σύγκρουσης, ούτε σχέσεων. Ο κεντρικός τραπεζίτης κάνει τη δουλειά του έτσι όπως ορίζει ο νόμος. Ναι. Και ο νόμος ορίζει με σαφήνεια ότι οφείλει να προστατεύει και να εγγυάται την. Να εγγυάται την χρηματοπιστωτική σταθερότητα πάντοτε στο πλαίσιο των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης. Εκ του νόμου λοιπόν δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει σύγκρουση. Κύριε Τζανακόπουλε, θέλω να κάνω έτσι ένα ερώτημα λίγο έξω από την επικαιρότητα, γενικότερου χαρακτήρα, που θεωρώ όμως ότι έχει ενδιαφέρον. Ο πολιτικός σας χώρος έχει μια κοινή προέλευση με το ΚΚΕ και το παλιό ΚΚΕ εσωτερικού. Ακούω πολλές φορές δεξιούς σας αντιπάλους αλλά και κεντρώους. Όταν κάνουμε αναλύσεις και συζητάμε τι κάνετε, τι θα κάνετε, ποιο είναι το σχέδιό σας κτλ., λένε μην τους αναλύεις αυτούς με τα συμβατικά κριτήρια, οι άνθρωποι είναι κομμουνιστές. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, παραμένετε κομμουνιστές ή όχι? ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, το είπατε κι εσείς, ότι προέρχεται από αυτήν την ενιαία μήτρα του κομμουνιστικού και αριστερού κινήματος. Παραμένουμε αριστεροί, ναι. Και συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι ο πολιτικός μας ορίζοντας είναι ένας ορίζοντας εξωτικός, ένας ορίζοντας ελευθερίας και δικαιοσύνης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, κανένας από εμάς, ένα πολιτικό ή οικονομικό επιχείρημα που λέει ότι ο μοναδικός τρόπος, για παράδειγμα, για να αναπτυχθεί η οικονομία είναι να κατεδαφίσουμε το σύνολο των εργατικών κεκτημένων, να κατεδαφίσουμε το σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων και να ρίξουμε στο βάραθρο τον κατώτατο μισθό. Μα τον έχετε ρίξει? Όχι, δεν τον έχουμε πειράξει καθόλου. Είναι στο ίδιο σημείο στο οποίο ήταν. Μα είναι στο βάραθρο, θέλω να πω. Δηλαδή, είναι εδώ στο πλαίσιο όμως ένα μνημόνιο μια χώρα που οι δείκτες της φτώχειας είναι φοβεροί. Ναι, βεβαίως. Διαχειριζόμαστε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, διότι πήραμε μια χώρα η οποία ήταν χρεοκοπημένη, πήραμε άδεια ταμεία, πήραμε ένα πρόγραμμα. Πήραμε μάλλον, παραλάβαμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Δεν πήρατε χρεοκοπημένη χώρα τώρα, δεν έχετε χώρα ήταν αυτό. 8%. Τη χρεοκοπήσατε εσείς το πρώτο εξάμεινο, την κάνατε. Αυτό, κύριε Κουβαρά. Η χώρα, όταν ήρθαμε στην εξουσία, είχε τα ομόλογά της να διαπραγματεύονται στο περίπου 8 με 9%. Αυτό σημαίνει ότι ήταν μια χώρα που αδυνατούσε να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της χωρίς τη στήριξη του επίσημου τομέα. Ναι, αλλά ήταν μια χώρα που είχε ξεκινήσει από το μείον 9 και είχε πάει σε ανάπτυξη, ναι, και την οποία εσείς χρεώσατε μερικά δις ακόμα. Ξέρετε ότι ακόμα, το 2014 τον 85 Ιούνιο, νομίζω, ακούστε, το 2014 για να το μνημόνιο. Το 2014 τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, τότε κυβερνούσε ο κύριος Σαμαράς, αν κάνω λάθος διορθώστε. Ναι, όχι, κύριος Σαμαράς κυβερνούσε. Η Τρόικα είχε γράψει σε ένα report ότι το πρόγραμμα είναι irretrievably out of track. Αυτό σημαίνει αναντίστρεπτα εκτός πορείας. Ναι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ήδη από τον Ιούνιο του 2014, αρκετά πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, το δεύτερο πρόγραμμα είχε καταλήξει στα βράχια. Και κατέληξε στα βράχια διότι δεν μπορούσε να βγει δεύτερο πρόγραμμα. Ήταν αδύνατο να βγει δεύτερο πρόγραμμα. Διότι είναι απολύτως αδύνατο να μπορέσει να επιτύχει στους στόχους που έθετε το δεύτερο πρόγραμμα και τα ύψη των πρωτογενών πλεονασμάτων σε συνδυασμό με αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης τους οποίους προέβλεπε. Και για ποιο λόγο τα προέβλεπε όλα αυτά? Διότι έπρεπε στο χαρτί να φανεί ότι, εν πάση περιπτώσει, το χρέος μπορεί να επανέλθει σε τροχιά βιωσιμότητας. Όλο λοιπόν το δεύτερο πρόγραμμα. Το 2014 και το 2015, να φανεί. Όχι, επειδή εσείς, επειδή εσείς εξουσία, σας ξαναλέω, βεβαίως και πάρα πολύ. Πότε έχει υποθεί αυτό? Δεν έχετε πει ότι θα σκίζατε μνημόνια? Πότε έχει υποθεί αυτό? Αυτό έχει υποθεί το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Α, λοιπόν, το 2014 ήταν. Το 2012 ήταν εντελώς διαφορετική η όρη με τους οποίους θα έμπαινε μια κυβέρνηση αριστεράς στη διαπραγμάτευση. Εντελώς διαφορετική ήταν το 2015. Πάντως τους ζήσαμε τους όρους που μπήκατε στη διαπραγμάτευση. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε. Θέλετε να συζητήσουμε για τη διαπραγμάτευση του 2015? Εντάξει, νομίζω ότι είναι τώρα παλιό. Επειδή εσείς το επαναφέρετε. Γιατί μου είπατε ότι εμείς εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα και σας λέω τους όρους που είχαν δημιουργηθεί και εξαιτίας των οποίων δεν υπήρχε
η δυνατότητα να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο κάναμε, το οποίο σας υπενθυμίζω ότι γλίτωσε περίπου 20 δισεκατομμύρια τη χώρα για περίπου 4 χρόνια και την ίδια στιγμή δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να επιτευχθεί επιτέλους η ολοκλήρωση ενός προγράμματος. Λοιπόν, δηλαδή, δούμε, μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πρόγραμμα προφανώς δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά πολύ ποιότερης σε σχέση με αυτήν η οποία προβλεπόταν από το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο σας επαναλαμβάνω ότι είχε καταλήξει στα βράχια ήδη από τον Ιούνιο του 2014. Δεν ξέρω, γιατί δεν έλαμβανε κάτι ήπιο σήμερα. Όχι, που έχω φτάσει στο σημείο να ορίζουμε τη μεσαία τάξη στις 12.000 το χρόνο. Είπα ότι είναι η ποιότερη η δημοσιονομική προσαρμογή. Και να σας πω και κάτι περισσότερο. Αυτή την ερώτηση πραγματικά εκπλήσωμαι που μου την κάνετε, διότι ξέρετε ότι το μέσο εισόδημα κατά την περίοδο 2010-2014 έπεσε κατά 40% περίπου. Τη στιγμή που αυτή την ώρα που μιλάμε είναι η πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια που το μέσο διαθέσιμο κοινωνικό εισόδημα έχει αρχίσει να αντιστρέφει την καθοδική του τάση και να κινείται ανωδικά. Μα ξέρετε τι μου λέτε, όταν είσαι στον πάτο και έχεις πιάσει τον πάτο, δεν μπορείς να πας παρακάτω. Πώς νομίζετε ότι βεβαίως και μπορείς να πας παρακάτω. Αν είχαμε αφήσει τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο να ολοκληρώσουν το έργο τους, θα πηγαίναμε και λίγο παρακάτω. Εντάξει, τώρα νομίζω ας φύγουμε από το 2014-2015 να έρθουμε στα τωρινά, γιατί εκεί θα διαφωνήσουμε. Πειράζει, καλό είναι να διαφωνούμε. Καλό είναι να διαφωνούμε, ναι, σίγουρα, δεν το συζητώ. Θέλω να έρθουμε λίγο στην κοινοβουλευτική σας πλειοψηφία. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου είναι νέο απόκτημα για την κυβερνητική πλειοψηφία, δηλαδή μπορεί να το δούμε και στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το χαρακτήριζα, έτσι. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου έκανε την πολιτική επιλογή υψηλού συμβολισμού, ισχυρού μάλλον συμβολισμού, να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό. Είπε για ποιο λόγο το έκανε, διότι ανάμεσα στον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, είπε, ένιωσα πολύ πιο κοντά σε αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό το λόγο ψήφισα τον προϋπολογισμό και στήριξα αυτή την προσπάθεια. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς, το αν αυτό θα έχει και μελλοντική συνεργασία, εμείς πάντοτε γνωρίζετε ότι είμαστε ανοιχτοί, συζητάμε και με τους βουλευτές και με τους πολίτες και νομίζω ότι είναι θετικό στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου να υπάρχει αυτός ο ανοιχτός πολιτικός διάλογος. Νιώθετε κάποια στιγμή ότι μπορεί δικοί σας άνθρωποι από το χώρο της αριστεράς, δεν λέω τον κύριο Καμένο και τους ΑΝΕΛ, τους συνεργάτες σας στην κυβέρνηση, θα έρθουμε μετά σε αυτούς, με το Σκοπιανό κυρίως. Νιώθετε ότι κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην αντέξουν άλλο αυτή την πολιτική που κάνετε και να πούν φτάνει πια. Δηλαδή, εφαρμόζεται μια πολιτική που έχει στοιχεία που ήταν τελώς άγνωστα σε εσάς. Ναι, υπάρχουν. Π.χ. ιδιωτικοποίησης, να υπάρχουν, έρθει σε ένα θέμα. Που ήταν στοιχεία ταμπού. Πολιτικής, υπάρχουν στοιχεία πολιτικής στο τρίτο πρόγραμμα, στο τρίτο μνημόνιο, τα οποία προφανώς δεν θα επιλέγαμε ποτέ να εφαρμόσουμε αν δεν υπήρχε η γνωστή συνθήκη της Επιτροπίας. Δηλαδή τις ιδιωτικοποιήσεις τις επιλέγετε. Αυτό είναι δεδομένο. Κακό πράγμα. Όχι, αφήστε, δεν μιλάω για τις ιδιωτικοποιήσεις αναγκαστικά. Αναλόγως, αν μου λέτε για παράδειγμα για την το μεγάλη υλικό, επένδυση στο υλικό. Πείτε, ναι. Όχι, θεωρώ ότι είναι μία επένδυση. Είναι, και ποιος κατάφερε να την ολοκληρώσει, η σημερινή κυβέρνηση. Λοιπόν, ας το αφήσουμε λίγο αυτό στην άκρη, θα μιλήσουμε και για το υλικό όποτε θέλετε. Βεβαίως, να μιλήσουμε, απλά να απαντήσω στην ερώτησή σας. Αυτό το οποίο γνωρίζουν όλοι οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής, ότι αν αυτή η κυβέρνηση δεν υπήρχε, τότε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι δεν θα είχαν πρόσβαση στην δωρεάν υγεία. Ναι. Τότε δεν θα υπήρχε καμία προστασία στην πρώτη κατοικία, διότι ξέρετε, η δέσμευση της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν να καταργήσει πλήρως την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την προστάτευε. Την προστάτευε. Η δέσμευση η οποία είχε. Ο νόμος που γίνει τώρα ήταν από τις προηγούμενες μέχρι το 2015. Κυβερνήσεις. Όχι, όχι. Μιλάω για το 2015. Το 2015 θα ολοκληρωνόταν πλήρως και ολοκληρωτικά η προστασία της πρώτης κατοικίας. Και ο νόμος ο οποίος ισχύει τώρα, ισχύει μετά από παρέμβαση και του τότε Υπουργού, του κ. Γιώργου Σταθάκη, ο οποίος τον ανανέωσε, τον τροποποίησε και τον επεξέτεινε. Επίσης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αν δεν υπήρχε αυτή η κυβέρνηση, η υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία δεν θα είχε πέσει από το 19% στο 13%. Διότι για πρώτη φορά, επιτέλους, ένας εξαιρετικά ισχυρός ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος μπορεί να παράξει συγκεκριμένα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, επιτέλους λειτουργεί. Επίσης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν ότι αν δεν υπήρχε η σημερινή κυβέρνηση, δεν θα είχαν προωθηθεί μεταρρυθμίσεις υπέρ της διεύρυνσης των δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα η μεταρρύθμιση για το Σύμφωνο Συμβίωσης, η μεταρρύθμιση για την ταυτότητα φύλου, οι οποίες κατά τη γνώμη μας ήταν
εξαιρετικά όρημες, αλλά κανείς δεν έπαιρνε το πολιτικό κόστος, το πολιτικό κόστος να αυτά. Συγκρουστεί ναι. με τον πηγαίο συντηρητισμό ενός τμήματος της ελληνικής κοινωνίας. Τα ακούω όλα αυτά, αλλά γνωρίζουν και κάποια άλλα πράγματα επίσης. Γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να πάνε να διαδηλώσουν μαζί με το Δεν Πληρώνω, όπως διαδηλώνανε παλιά. Ναι. Γνωρίζουν ότι γίνονται ιδιωτικοποιήσεις, τις οποίες παλιά σηκώνανε τις σημαίες. Θέλετε να σας θυμίσω ότι έλεγε ο κύριος Τσίπρας για το ελληνικό. Σας ξαναλέω όμως ότι υπάρχουν, ότι έχουν γίνει επιλογές από αυτή την κυβέρνηση. Δύσκολες επιλογές. Το καλοκαίρι του 2015. Ότι με δεδομένους τους όρους και τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί τότε, εμείς θα εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα και ο στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και πώς να ολοκληρωθεί λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική μεταβλητή. Μάλιστα. Δηλαδή ότι δεν γίνεται να διαλύεις και να ισοπεδώνεις την κοινωνία μόνο και μόνο για να επιτύχεις συγκεκριμένους στόχους. Και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με τους δεδομένους περιορισμούς που υπάρχουν, ναι. έτσι ώστε αυτή η διαδικασία της δημοσιονομικής προσαρμογής να ολοκληρωθεί με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες. Και νομίζω ότι πάρα πολλά από αυτά τα οποία έχουμε κάνει δεν θα γίνονταν αν υπήρχε μια διαφορετική κυβέρνηση η οποία θα είχε και μια εντελώς διαφορετική οπτική με βάση την οποία θα έκανε τον πολιτικό της σχεδιασμό. Καλά, κάποιοι λένε βέβαια ότι μπορεί να μην γίνονταν μόνο και μόνο γιατί εσείς θα ήσασταν στον δρόμο, θα φωνάζατε και θα κάνατε μια αντιπολίτευση σαν αυτή που κάνατε στο παρελθόν. Και γιατί θα διότι τώρα καταγγέλλεται την αξιωματική αντιπολίτευση για ανευθυνότητα, για υποκρισία κτλ. Αλλά αυτοί ούτε ακτιβισμούς κάνουν. Μισό λεπτό. Ούτε εναντίον των πληστηριασμών είναι. Μισό λεπτό. Ούτε καταψηφίζουν τα πάντα. Δηλαδή, εσείς τι θεωρείτε, ότι ο ελληνικός λαός έπρεπε να ανεχθεί τον ακραίο παραλογισμό του Δευτέρου Μνημονίου μόνο και μόνο για να δικαιώσει το σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Όχι, δηλαδή έπρεπε να υποστεί, το 4,5 και στο τρίτο μισό λεπτό. Μπορεί να υπάρχουν τεχνικά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά μην μου συγκρίνετε το 4,5 πρωτογενούς πλεονάσματος μέχρι το 2025 και το 4% μέσο όρο μέχρι το 2031 που προέβλεπε το δεύτερο πρόγραμμα με αυτό το οποίο έχουμε εμείς καταφέρει, δηλαδή 3,5 μέχρι το 2022 και 2% από εκεί και πέρα. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς οικονομικούς και δημοσιονομικούς κόσμους. Έχει για δύο εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Εγώ θέλω απλώς να το επισημάνω αυτό στους τηλεθεατές μας. Έχει ενδιαφέρον το εξής, ότι έχετε αλλάξει το αφήγημά σας και την πολιτική εκλογική σας στρατηγική, και αυτό το βλέπουμε και εντυπωσιάζομαι, διότι για πρώτη φορά θέλετε να συγκρίνεστε με την προηγούμενη κυβέρνηση σε χαίρομαι νούμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι σε πάρα νούμερα πολύ και μου κάνει αυτό. Εντύπωση γιατί μέχρι τώρα πραγματικότητα... είχα την αίσθηση ότι προτιμάτε να συγκρίνεστε ως πιο κοινωνικά ευαίσθητοι κτλ. Όχι ως τεχνοκράτες. Όχι. Τώρα θέλετε να συγκρίνεστε και ως τεχνοκράτες. Μισό λεπτό. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι είναι ένα επιχείρημα και τεχνικό και βαθιά πολιτικό και βαθιά κοινωνικό. Το δεύτερο πρόγραμμα δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί διότι ισοπαίδωνε σε τέτοιο βαθμό την ελληνική κοινωνία που δεν θα μπορούσε ποτέ οποιαδήποτε κυβέρνηση να το ολοκληρώσει. Αυτό είναι η πρώτη όψη. Η δεύτερη όψη είναι ότι ξέρετε οι αριθμοί είναι η άλλη όψη της πολιτικής πραγματικότητας. Το 4,5% πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει και αντίστοιχο, σημαίνει λιτότητα, σημαίνει αντίστοιχα μέτρα τα οποία επηρεάζουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τις κοινωνικές τάξεις τις οποίες εμείς φιλοδοξούμε να εκπροσωπούμε. Πάντως, αυτό βέβαια θα κρυθεί. Αυτό δεν το αρνείται κανείς. Και λιτότητα θα έλεγα που θα πάει και μετά το μνημόνιο. Μισό, έχουμε αυτό. Μισό έχουμε. Λεπτό. Γιατί θα έχουμε περικοπές συντάξεων, θα έχουμε περικοπές στο φορολόγητο. Μισό λεπτό. Άρα θα έχουμε μια λιτότητα διαρκείας. Είναι εντελώς διαφορετικό, σας λέω. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από ένα στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 4,5 σε σχέση μάλιστα μέχρι το 2025 μάλιστα. σε σχέση με το σημερινό. Άρα γι' αυτό σας μίλησα προηγουμένως για μια υπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή. Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι δεν υπάρχει λιτότητα στη χώρα ή ότι λυθήκαν τα προβλήματα. Μάλιστα. Λέω ότι το τρίτο πρόγραμμα σε σχέση με το δεύτερο πρόγραμμα είναι στην κυριολεξία ημέρα με τη νύχτα. Θέλετε να πάρουμε άλλο ένα παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι να συγκρίνουμε τώρα. Πάντως σε κάθε περίπτωση, επειδή μιλήσατε για το αν θέλουμε να συγκρινόμαστε ή δεν θέλουμε να συγκρινόμαστε με την προηγούμενη κυβέρνηση, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να συγκρινόμαστε με την κολοσσία αποτυχία της προηγούμενης κυβέρνησης. Αν με κάποιον έχει να συγκριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή κυβέρνηση. Αν με κάποιον έχει να συγκριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή κυβέρνηση με τον εαυτό του. Δηλαδή με τις προσδοκίες τις οποίες δημιούργησε.
και που αν στο τέλος δικαιωθούν αυτές οι προσδοκίες, αυτό βεβαίως θα το κρίνουμε στη λήξη μιας πορείας, θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να είναι η κυβέρνηση αυτής της χώρας. Δεν μου λέτε, για να πούμε λίγο για το ελληνικό, διότι το αναφέραμε αλλά το περάσαμε εξόφαλτσα. Τι θα γίνει με το ελληνικό, θα γίνει ποτέ αυτή η επένδυση ή θα μπαίνουμε απλώς να την παρακολουθούμε όπως ξέρετε, στα χαρτιά να λέμε... Να κάνουμε εκπομπές και τα λοιπά, πώς θα είναι το επαναλήφθηκε σχέδιο. Πότε θα γίνει αυτή η ιστορία, δηλαδή πότε θα μπουν οι μπουλντόζες οι περίφημες. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα και το όλον θέμα ελληνικό σχετίζεται πάρα πολύ με αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ότι δηλαδή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έπαιρναν υπόψη τους την κοινωνική μεταβλητή ή άλλοι, ή άλλες μεταβλητές. Mm. Έβαζαν ένα στόχο και ήθελαν να τον πετύχουν, είτε αυτός ο στόχος με θεμητά και αθέμητα μέσα. Προσπαθούσαν από το 2012 μέχρι το 2015 να ολοκληρώσουν όλη αυτή την ιστορία, προσπαθώντας να παρακάμψουν θεσμούς, νόμους, διατάξεις, περιορισμούς, περιβαλλοντικούς όρους. Μόνο και μόνο για να ολοκληρωθεί το έργο. Εμείς τι είπαμε, ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο είναι αν πάμε by the book. Δηλαδή, αν σεβαστούμε θεσμούς, διατάξεις, περιορισμούς, περιβαλλοντικούς όρους. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Και σήμερα είναι η μέρα όπου το προεδρικό διάταγμα για το ελληνικό υπογράφηκε από τους υπουργούς. Μέσα στις επόμενες μέρες θα αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να γίνει η νομική επεξεργασία του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εκφράσει το Συμβούλιο της Επικρατείας την απαραίτητη γνώμη επί του Προεδρικού Διατάγματος. Και πάρα πολύ. Το Συμβούλιο των Ελίτ. Το Συμβούλιο των. Εντάξει, το Συμβούλιο της Επικρατείας θα εκφράσει τη γνώμη του επί του Προεδρικού Διατάγματος, να δούμε τι θα μας πει και από εκεί και πέρα θα περάσουμε στην έκθεση του Προεδρικού Διατάγματος. Όπως ξέρετε. Ο κύριος Πιτσιόλας ήταν εδώ πριν από ένα μήνα. Και μου είχε κάνει την πρόβλεψη ότι μέσα στο 18 θα μπουν μπουλντόζες. Θα σας πω. Αλλά επειδή έχω ακούσει πολλές μπουλντόζες. Μισό λεπτό, είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα. Ναι. Να ξέρουμε γιατί πράγμα συζητάμε. Η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για το ελληνικό, σε συνδυασμό με τις 4, 5, 6, δεν θυμάμαι το ακριβές νούμερο, υπουργικές αποφάσεις οι οποίες πρέπει να εκδοθούν στη βάση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος και τις οποίες αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται τα Υπουργεία και οι υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων, αποτελούν την αίρεση, την αναλυτική αίρεση για τη μεταβίβαση των μετοχών της ελληνικού ΑΕ στη Lambda Development. Ναι. Δηλαδή, μέχρι τον Ιούνιο του 2018 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, διότι διαφορετικά βγαίνουμε εκτός χρονοδιαγράμματος, εκτός σύμβασης. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ώστε να μεταβιβαστούν οι μετοχές της ελληνικού ΑΕ στη Λάμδα. Ή εν πάση περιπτώσει σε όποια, σε όποια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει είναι διάδοχος της Λάμδα, εφόσον υπάρχει. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν διάφορα. Δεν νομίζω ότι αγοράστηκε. Στη Λάμδα. Ναι. Άρα λοιπόν, ο δικός μας στόχος είναι στη βάση ακριβώς της σύμβασης που έχει υπογράψει το ελληνικό δημόσιο με τη Λάμδα, να ολοκληρώσουμε το σύνολο των ενεργειών αυτών εντός χρονοδιαγράμματος, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή μεταβιβαστούν οι μετοχές σε ελληνικό ΑΕ στην αντισυμβαλόμενη, είναι θέμα της εταιρείας για το πότε θα ξεκινήσει. Άρα θα μπορούσαν θεωρητικά να υπάρχουν και οι θέσεις εργασίας αυτές οι περίφημες που εξαγγέλλονται και δεν τις βλέπουμε μέσα στο 18. Πώς δεν τις βλέπετε, 400.000 θέσεις εργασίας είπε το σύστημα Εργάνη πριν από 5 μέρες ότι έχουν δημιουργηθεί μέχρι το 2018. Δεν είναι αυτό. 62% ήταν οι μόνιμες θέσεις απασχόλησης και μάλιστα όχι μερικής, αλλά πλήρους. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, θέλω... ούτε αυτό το επιχείρημα ακριβώς ισχύει. Δηλαδή, υπήρχε πράγματι. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Όχι, απλώς θέλω να υπήρχε πράγματι, υπήρχε πράγματι στο παρελθόν, ειδικά μεταξύ 2012 και 2015, μία τάση αντιστροφής της κατάστασης στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, από εκεί που οι θέσεις πλήρους απασχόλησης ήταν 60-62% και οι θέσεις πλήρους μερικής απασχόλησης ήταν στο 40%. Το 2015 η κατάσταση η οποία είχε διαμορφωθεί ήταν ακριβώς η αντίθετη. Δηλαδή 60% μερική και 40% πλήρης. Ναι. Αυτή η πορεία ήδη έχει αρχίσει να αντιστρέφεται και με βάση τις ανακοινώσεις που έγιναν από το Υπουργείο Εργασίας μέσω του συστήματος Εργάνη την προηγούμενη εβδομάδα προκύπτει ότι οι νέες θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται είναι κατά 60% θέσεις πλήρους απασχόλησης. Δεν μου λέτε τώρα, θέλω να έρθουμε λίγο στο Σκοπιανό. Έρχονται εξελίξεις στο Σκοπιανό, έτσι λέτε κι εσείς, το έχει πει ουσιαστικά και ο Πρωθυπουργός, διότι έχει υπονοήσει ότι μπορεί μέχρι στο 18 να υπάρξει μια λύση. Μια μεγάλη πρόοδος. Το έχει πει και ο κύριος Κοντζιάς. Έχουμε όμως τον κύριο Καμένο να λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί
όνομα, τον όρομα Μακεδονία σε σύνθετη ονομασία, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Καμένος βέβαια είχε ψηφίσει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Καραμαλή, ως υπουργός της κυβέρνησης Καραμαλή, οι οποίες είχαν μέσα σύνθετη ονομασία, προέβλεπαν σύνθετη ονομασία. Με δεδομένη όμως την άρνηση του κυρίου Καμένου και στο βαθμό που ο κύριος Καμένος αυτά που λέει τα εννοεί μέχρι τέλους. Βεβαίως. Τι θα κάνετε ακριβώς, μπορείτε να μου πείτε. Το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω έχει να κάνει με το γεγονός ότι πράγματι υπάρχει αρκετά μεγάλη πρόοδος και διάθεση και από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και από την κυβέρνηση της γειτονικής χώρας, ναι, να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για να κλείσει επιτέλους ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπώρησε την Ελλάδα για μια περίπου 25 ετία. Ο κύριος Κοντζιάς πάρα πολύ πρόσφατα είπε ότι το ζήτημα του ονόματος δεν είναι απλώς ένα κυβερνητικό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα κοινοβουλευτικό και πρέπει να λυθεί σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, ναι, δηλαδή να δημιουργηθούν οι ευρύτερες δυνατές συνενέσεις. Όπως γνωρίζετε με τον κύριο Καμένο και με τους ΑΝΕΛ, με τους οποίους συγκυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές οπτικές επί των πραγμάτων. Έχει δημιουργηθεί όμως μία, έχει σχηματιστεί όμως μία κυβέρνηση η οποία έχει πάρα πολύ συγκεκριμένους στόχους. Δεν είναι δυνατόν, ναι, δύο διαφορετικά κόμματα να συμφωνούν σε όλα τα ζητήματα. Εντάξει, διότι... δηλαδή είναι μείζον θέμα. Είναι εθνικό θέμα. Τρέψτε, δεν είναι τρέψτε το οποίο δείχνει. Δηλαδή δεν είναι το σύμφωνο συμβίωσης, να το πω, είναι ένα που ο κ. Καμένος δεν συμφωνούσε. Ναι, ναι. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μία συγκροτημένη, σοβαρή και συμπαγής θέση. Ναι. Από την άλλη μεριά το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι οι διαφορετικές οπτικές γωνίες που μπορεί να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Ναι. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν 4-5 γραμμές για το συγκεκριμένο θέμα. Όχι δηλαδή διαφωνία μεταξύ δύο κομμάτων. Ναι, αλλά δεν το λύσει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς δεν το λύσετε. Εσείς είστε κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, δεν είναι απλό. Εσείς είστε κυβέρνηση. Δεν είναι τόσο απλό όσο το λέτε. Πρόκειται και σκοπεύετε να το λύσετε με τις ψήφους της αντιπολίτευσης. Προσέξτε, όχι, όχι. Θα σας πω. Πρόκειται για ένα εθνικό θέμα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα εθνικά αυτά θέματα θέλουν την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Επομένως, αν το θέμα είναι οι διαφορετικές οπτικές γωνίες που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, που ξαναλέω είναι διαφορετικό κόμμα, πρέπει να σκεφτούμε ποιες είναι οι διαφορετικές οπτικές γωνίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Τι λέει ο κ. Καραμανλής για την ονομασία, τι λέει ο κ. Σαμαράς για την ονομασία, τι λέει ο κ. Γεωργιάδης για την ονομασία. Ναι, αλλά δεν διαπραγματεύονται αυτά. Με συγχωρείτε, δεν είναι ζήτημα διαπραγματεύσεις. Με συγχωρείτε, εδώ συζητάμε για. Ενημερώσει για τη διαπραγμάτευση. Εδώ συζητάμε για ένα εθνικό θέμα. Ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσει να επιληθεί. Και όλοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους απέναντι σε αυτό. Και κυρίως έτσι, η αυτό αντιπολίτευση. Το οποίο... δηλαδή. Όχι. Εμείς την έχουμε αναλάβει. Όχι, ο Πρωθυπουργός την έχει αναλάβει. Ο κύριος την έχει αναλάβει. Ο κύριος δεν συνενεί. Ο κύριος Κοντζιάς την έχει αναλάβει. Ο Πρωθυπουργός την έχει αναλάβει. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή συνένεση. Το μεγάλο θέμα είναι να μας πει το δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή στη χώρα, η αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Ποια θέση έχει ο κύριος Μητσοτάκης? Εσείς έχετε πει τη θέση σας, ξέρει? Εμείς βεβαίως την έχουμε πει, την έχουμε ψηφίσει. Τι διαπραγματεύεστε ακριβώς? Με συγχωρείτε, τη θέση μας την έχουμε ψηφίσει και στις προγραμματικές δηλώσεις. Σύνθετη ονομασία είναι η θέση. Η διαπραγμάτευση με τον κύριο Νίμιτς θα την κάνει η κυβέρνηση. Βεβαίως, η αλλά κυβέρνηση δεν λοιπόν θα πρέπει να φέρει ένα όνομα. Όχι, στο τέλος. Με συγχωρείτε, η κυβέρνηση πηγαίνει προσπαθώντας να εφαρμόσει σε ένα εθνικό θέμα μία γραμμή η οποία θα έχει την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Δεν γίνονται οι διαπραγματεύσεις εν λευκό, ειδικά σε τέτοια ευαίσθητα ζητήματα. Άρα θα προκαλέσετε κάποιο σύσκεψη ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση επί του συγκεκριμένου και επί του... το τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η συζήτηση είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, είδα χθες μια συνέντευξη του κ. Βίτσα. Η πολιτική βούληση, ναι, είναι ακριβώς να επιτευχθεί μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Αλλά για να μπορέσει να εκκινήσει καν αυτή, ναι, η διαδικασία της συζήτησης, ναι, θα πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να ξεκαθαρίσει το εσωτερικό της, διότι και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ποια ακριβώς είναι η θέση? Διότι δεν ξέρω αν ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Σαμαρά και τον κ. Γεωργιάδη θα έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευχέρεια στο να συμφωνήσουν στο συγκεκριμένο. Εγώ είδα μια συνέντευξη του κ. Βίτσα στο ΑΠΕ, στην οποία λέει ότι όταν η διαπραγμάτευση φτάσει σε ένα τέλος, θα γίνει γνωστή και στις πολιτικές δυνάμεις και στον ελληνικό λαό και θα πρέπει να τύχει της αποδοχής του. Mm-hmm. Τι εννοεί ο κ. Βίτσας να τύχει της αποδοχής του? Εννοεί δημοψήφισμα? Δεν υπάρχει τέτοια σκέψη αυτή τη στιγμή στην ελληνική κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι εννοεί ο κ. Βίτσας, πρέπει να τον ρωτήσετε. Γενικώς με την πολιτική του τοποθέτηση, με την πολιτική του τοποθέτηση συμφωνώ, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική, όσο το δυνατόν ευρύτερη και κοινωνική και πολιτική συνένεση επί της
επί της λύσης που εν πάση περιπτώσει θα προταθεί. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι ο κύριος Βίτσας, λέγοντας κάτι τέτοιο, εννοεί δημοψήφισμα. Δεν νομίζω ότι υπονοεί. Δηλαδή, αν δεν σκέφτεστε δημοψήφισμα, σκέφτεστε να κάνετε με το Σκοπιανό αυτό που κάνατε με το τρίτο μνημόνιο, ας πούμε, δηλαδή να το πάτε στη Βουλή να μην περάσει από την κοινοβουλευτική σας πλειοψηφία και να περάσει με την αντιπολίτευση. Όχι, μα έτσι. Δεν υπάρχουν. Για να καταλάβω. Δεν υπάρχουν αυτά. Ξέρετε ότι ο κύριος Κοτζιάς είπε ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλύονται οριζόντια στο κοινοβούλιο. Μα οριζόντια στο κοινοβούλιο αυτό σημαίνει. Αυτό που να έγινε... φτιάξετε μια πλειοψηφία δηλαδή, ναι, η οποία να είναι από τα άλλα κόμματα, αλλά να παραμείνετε εσείς στην κυβέρνηση με τα άλλα κόμματα να ψηφίζουν τη λύση Σκοπιανού. Δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Κουβαρά. Να παραμείνουμε εμείς στην κυβέρνηση. Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι το εξής. Όχι αν θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Το ερώτημα πρέπει να τεθεί είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευκαιρία για επίλυση. Μάλιστα. Έχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις που, εν πάση περιπτώσει. Και σε τελευταία ανάλυση έχουν προκαλέσει και το πρόβλημα, διότι η Νέα Δημοκρατία το προκάλεσε το πρόβλημα με τις αλλοπρόσαλες πολιτικές τακτικές τις οποίες ακολουθούσε τότε. Γιατί βλέπω ότι με πιέζεται, επομένως πρέπει και εγώ να πιέσω. Ναι. Θα αναλάβει λοιπόν την ευθύνη η Νέα Δημοκρατία που προκάλεσε το πρόβλημα το 1992, την ευθύνη και θα έρθει στο ύψος της περίστασης, έτσι ώστε με όσο το δυνατόν ευρύτερη πολιτική συνένεση να επιληθεί το θέμα. Άρα, διότι λοιπόν, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, ναι, ότι το θέμα πρέπει να επιληθεί. Εγώ προσωπικά θα συμφωνήσω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο οφείλει να κάνει μια υπεύθυνη κυβέρνηση και ένας υπεύθυνος πρωθυπουργός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό το οποίο τα με απασχολεί, αυτά τα λύνουν οι εμένα, αυτό το οποίο με απασχολεί, εμένα αυτό το οποίο με απασχολεί είναι να λυθεί. Μάλιστα. Εντάξει, από εκεί και πέρα, και για να λυθεί, σας ξαναλέω ότι πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και την κοινωνική αλλά και την πολιτική μεταβλητή. Για να λυθεί, χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή συνένεση. Μάλιστα, το από ακούω αυτό. Την μεριά τη δική μας υπάρχει η βούληση για να οικοδομηθεί αυτή η συνένεση. Να δούμε λοιπόν και αν, μάλιστα, από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας θα υπάρξει αντίθεση. Οι συνενέσεις, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας ότι ειδικά στα εθνικά θέματα είναι στόχος η συνένεση και πρέπει να είναι. Θέλετε να συνεχίσει να μας ταλαιπωρείτε. Είναι ιδανικό να υπάρξει συνένεση. Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης σας λέω. Ναι. Ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να συνεχίσει να ταλαιπωρεί το συγκεκριμένο ζήτημα και τις επόμενες κυβερνήσεις και τις επόμενες γενιές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επίλυσή του. Ο στόχος λοιπόν είναι αυτό το παράθυρο ευκαιρίας να το αξιοποιήσουμε. Επειδή είμαστε στο Σκοπιανό, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Επειδή βλέπω ότι ο κύριος Καμένος είναι το βασικό πρόβλημα στην κυβέρνηση για να το λύσει μόνη της αυτό. Κανένα για να το λύσει μόνη της. Κανένα πρόβλημα. Με τον κύριο Καμένο μόνη θα συζητήσουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα στο προσεχές διάστημα και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης, εντός δηλαδή του παραθύρου, ναι, αυτού της, ναι, ευκαιρίας, να διαμορφώσουμε μια κοινή πολιτική. Ωραία. Τοποθέτηση. Εγώ πάντως παρόλα αυτά θέλω να ρωτήσω, μετανιώνετε καθόλου ποτέ για τη συνεργασία με τον κύριο Καμένο? Ας πούμε, ακούγοντας τον κύριο Γιούνκερ να τον λέει τον κυβερνητικό σας εταίρο ακροδεξιό. Νομίζω ότι ήταν μια. Έχετε δεύτερη σκέψη ότι μήπως ότι δεν ήταν... έπρεπε να έχουμε επιλέξει του Σανέλ? Νομίζω ότι ήταν μια αστοχία η συγκεκριμένη αναφορά. Δεν πιστεύω ότι σε σχέση με την. Ότι υπάρχει οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ ενός κόμματος το οποίο είναι στην κυριολεξία εκτός ορίων πολιτικής γεωγραφίας. Όπως το Αυστριακό, με τους, ναι. Ναι, με, ναι, τους Ανέλ του κύριου Καμένου. Δεν μετανιώνω. Ούτε εγώ ούτε το σύνολο της κυβέρνησης. Αν μετανιώναμε θα είχαμε κάνει και θα είχαμε πράξει και ότι θα έπρεπε οποιοδήποτε. Ακριβώς, τα δέοντα. Οποιοδήποτε ο οποίος μετανιώνει. Τι λέω. Θεωρώ ότι η συνεργασία με τους Ανέλ είναι μια συνεργασία η οποία έχει αποδειχθεί αποτελεσματική, έχει αποδειχθεί, είναι απολύτως ειλικρινής, με δεδομένες, ξαναλέω, τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, από τις οποίες βλέπουμε τα πράγματα, και στην πραγματικότητα έχει δύο πολιτικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να οδηγήσει τη χώρα εκτός μνημονίου, πράγμα το οποίο ήταν και η βασική της, η πυρηνική αν θέλετε θέση της, και νομίζω ότι ως προς αυτό θα φανεί και τον Αύγουστο του 2018 θα επιτύχει. Και ο δεύτερος ήταν να δημιουργήσει όρους και προϋποθέσεις για την κάθαρση ενός πολιτικού και οικονομικού συστήματος, το οποίο ξέρετε κι εσείς, όπως ξέρει και το σύνολο του ελληνικού λαού, ότι αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία. Δηλαδή, θεωρείτε ότι ο κύριος Καμένος είναι ο ιδανικός εταίρος για να κάνετε την κάθαρση? Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ ιδανικότερος από την Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος σας θυμίζω ότι για πάρα πολλά
έχει, ότι εν πάση περιπτώσει έχει αρκετά βαρύδια στο παρελθόν του και είναι επίσης πολύ καλύτερος από το κίνημα αλλαγής κοινωνίας και γεννηματά, το οποίο θα πρέπει να μας απαντήσει κάποια στιγμή, ναι, η πρόεδρός του, η αρχηγός του, ναι, η, εν πάση περιπτώσει, αν θα επομιστεί τα χρέη του παλιού της κόμματος, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αν και ναι, κατά ναι, πόσο θα πληρώσει τα 150 εκατομμύρια τα οποία χρωστά ίσως και παραπάνω. Είναι, ναι, ίσως, μπορεί πάντως να τίνουν και στα 200. Εξελέγει, κυρία γεννηματά, της κάνατε ένα μικρό φλερτ με ένα tweet του Πρωθυπουργού, ότι της είπε συγχαρητήρια. Όχι μόνο συγχαρητήρια, της είπε ότι σε όλη την Ευρώπη συνεργάζονται τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα με την αριστερά κτλ. Αυτό νομίζετε και... ότι ήταν φλερτ ή έμεση πολιτική έτσι κριτική. Μου φάνηκε. Νομίζω ότι είναι μια έμεση πολιτική κριτική, διότι η κυρία Γεννηματά καθ' όλη τη διάρκεια της, που βρίσκεται στην ηγεσία του όποιου φορέα πρέπει να. Μας το ξεκαθαρίσουν λίγο, ναι, ποιος ακριβώς είναι αυτός. Εκείνημα αλλαγής, το είπαμε. Αυτό, εκείνημα αλλαγής. Ναι. Εντάξει, εν πάση ναι, περιπτώσει. Δεν ξέρω και την εσωτερική του δομή, τα όργανα του. Δεν τα θα τα βρούμε. Αυτά θα τα βρούμε αυτά με τον καιρό. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν η κυρία Γεννηματά θα πρέπει να σας θυμίσω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ηγεσίας της επέλεξε διαρκώς να ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Σχεδόν τους μπερδεύει κανείς, και τους βουλευτές και τα στελέχη, αλλά και τους πολιτικούς αρχηγούς όταν τοποθετούνται, διότι το κεντρικό τους θέμα είναι η μανία με το ΣΥΡΙΖΑ. Να σας άρα, πω λοιπόν, όμως κάτι. Αυτό εσείς ζητάτε από τον Σούλτς να μπει στην κυβέρνηση της Μέρκελ, του ζήτησε, λέει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Άρα, λογικά δεν θα πρέπει να ζητήσετε και από το κίνημα αλλαγής, αν αύριο κερδίσει ο Μητσοτάκης, να μπει στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, και ενδεχομένως και εσείς ακόμα. Που φλερτάρετε με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, να είσαστε έτοιμοι να συγκυβερνήσετε και με το Μητσοτάκη ακόμα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η ερώτηση που μου κάνετε έχει μια δόση στρεψοδικίας. Έχει μια δόση μικρής πολιτικής ηρωνίας. Αλλά νομίζω ότι λοιπόν δικαιολογεί το αίτημα του λοιπόν, κυρίου Τσίπρα στον Σούλτς να συγκυβερνήσει με την Εγώ θα κάνω μια απλή ρητορική ερώτηση για να μην μπούμε περαιτέρω. Θεωρείτε ότι η διαπραγμάτευση με τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την Ελλάδα και για την επίτευξη της εξόδου από το μνημόνιο θα είναι ευκολότερη ή δυσκολότερη με τον κύριο Σούλτς εντός της γερμανικής κυβέρνησης? Ευκολότερη. Άμπρα. Μάλιστα. Ωραία. Σας βλέπω έτοιμους πάντως για αρκετά ανοίγματα παρά το γεγονός. Απαντήσατε μόνος. Παρά το γεγονός. Κοιτάξτε, ότι... πολιτική κάνουμε. Ναι. Όταν κάνουμε πολιτική. Αυτό λέω. Αν η πολιτική αυτή μπορεί να φτάσει αύριο σε ένα μεγάλο συνασπισμό και στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν. Όχι, δεν μπορεί. Όχι. Όχι ακόμα. Όχι ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζανακόπουλο, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Νομίζω ότι κάναμε μια ανοιχτή ωραία κουβέντα. Ελπίζω να τη χάρηκαν και οι τηλεθεατές μας. Καλό βράδυ. Εγώ να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και σε εσάς βεβαίως. Και καλή χρονιά πλέον, γιατί βαδίζουμε και στο νέο χρόνο. Εμείς θα τα πούμε ξανά από εδώ, από το Action Evening Report, την 5η.